ζήτημα της κράτησης των δύο Ελλήνων, των δύο Ευρωπαίων στρατιωτικών σε φυλακές υψής της ασφαλείας της Τουρκία. Η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από την Τουρκία σε ένα παραμεθόριο επεισόδιο το οποίο συνήθως λυνόταν δια της διαπραγματεύσεως μεταξύ των διοικητών έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε μια εμπλοκή εκ μέρους της Τουρκίας με την άρνησή της δράνους της εισαγγελέα της Τουρκίας οι δύο στρατιωτικοί αυτοί να παραμείνουν στην Τουρκία μέχρι την εκδίκαση της δίκης αλλά στο προξενείο. Είναι θέμα το οποίο απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί έκαναν περιπολία σε περιοχή που έχουμε παράνομη είσοδο προσφύγων και μεταναστών και δράση διακινητών. Ακολουθώντας συγκεκριμένα στίγματα τα οποία κατά αυτούς θα οδηγούσαν σε διακινητές και σε παράνομους μετανάστες οι οποίοι μπαίναν στη χώρα από εκείνο το σημείο. Με αποτέλεσμα να περάσουν μέσα στο τουρκικό έδαφος για λίγα μέτρα και εκεί συνελήφθησαν. Είναι θέμα το οποίο αφορά και τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Μετά το πέρας της Συνόδου Υπουργών θα ενημερωθεί και η αναπληρωτής γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι ένα μέλος του ΝΑΤΟ, σύμμαχος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και τέτοιου είδους επεισόδια λύνονται δια της ειρηνικής οδού και μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ενόπλων δυνάμεων. Αυτή ήταν η δήλωση λοιπόν πριν από 2-3 λεπτά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Πάνου Καμένου. Θα ξεκινήσω με τον